απόγευμα. Πείστε και σήμερα στο ραντεβού μας, εδώ στη κουζίνα των Χρυσών Συνταγών, μαζί με τη Γαλάτια μας, η οποία είναι σε πάρα πολύ καλή διάθεση, γιατί έχει βάλει και τα άσπρα της. Μαζί με το χρώμα να αλλάζει και διάθεση. Μπράβο! Μα αφού είμαστε στο Μάη, στο μήνα των λουλουδιών, της Άνοιξης, είναι ο πιο όμορφος μήνας, γιατί να μην έχουμε λίγο πιο ωραία διάθεση. Ναι, και μπορούμε να βάλουμε μια τηλεόραση έξω την εβδομάδα και τραπεζάκια έξω. Εντάξει, εξαρτάται, μα δεν μας τα χαλάσει λίγο ο καιρός. Γιατί να βάλουμε τραπεζάκια έξω, να έχουμε να με δούμε την Eurovision. Να τη δούμε. Να τη δούμε. Ναι, και αφού να τη δούμε, να τη θεωρούμε μόνο. Αν κερδίσει η Κύπρος, να φκώ πας τον μάγκο να κάνω το φουέκο. Α, όχι το replay. Τι είναι το χορευτικό. Αλήθεια, αν κερδίσει. Εντάξει. Θα υπάρχει χαρά. Βάλουμε ένα στοίχημα. Έχουμε κάτι να αναμένουμε από τη Γαλάτια μας. Εντάξει. Λοιπόν, πες μου, εκτός του ότι θέλεις να κάτσεις στην τηλεόραση σου τις τρεις βραδιές να δεις την Eurovision, θα προετοιμάσεις και κάτι άλλο? Ναι, ας πούμε λοιπόν, το στομάχι μας. Βέβαια. Α. Διότι να σου πω, εγώ πάντα κάνω αυτό το πράγμα για τους φίλους μου, διότι πάντα τη νύχτα της Eurovision έρχονται οι φίλοι μου οι οποίοι είναι Eurovision fans, γιατί εκείνοι που είναι Eurovision fans δεν έρχονται, απαγορεύεται, γιατί μιλούν. Α, πρέπει να μιλάς. Όχι, την ώρα που έχει τραγούδια δεν μιλά κανένας. Α, εντάξει, ναι. Υπάρχει ευλάβεια. Σωστό. Λοιπόν, και έρχονται οι φίλοι μου και τρώμε finger food, το λεγόμενο είναι TV food. Τούτο μπορεί να είναι πίτσες, μπορεί να είναι ribs, μπορεί να είναι φτερούγες που να σου κάνω σήμερα, μπορεί να είναι nachos, tacos, είναι Tex-Mex το μενού. Το μενού συνήθως, ναι. Εμπικάντικο συνήθως έτσι για να αυτό και περνούμε καλά. Εντάξει, εμείς σήμερα να περάσουμε καλά. Πολλά ωραία, υπόσχομαι. Εντάξει. Να κάνουμε φτερούγες, φαντάζομαι. Να κάνουμε φτερούγες. Και τι άλλο θα κάνουμε? Θα κάνουμε φτερούγες, ναι. Και μετά θα κάνουμε μια ειδική παραγγελία του Μενέλαου. Αλήθεια, τι σου παράγγειλε? Παράγγειλε μου, σε παρακαλώ, για να του θυμίσει τα χρόνια του στην Αμερική. Α, πάμε πολλά πίσω. Η τάρτα με τα καρύδια, η λεγόμενη pecan pie. Εντάξει, είναι Αμερικάνικη. Είναι 100% Αμερικάνικη. Ναι. Είναι μια πίτα την οποία είναι η τάρτα. Μάλλον θα έλεγα. Που οι Αμερικανοί συνήθως την κάνουν στο ημέρα των ευχαριστειών. Μαζί με το pumpkin pie κάνουν και pecan pie. Α, πολλά παραδοσιακό. Ναι, πολλά παραδοσιακό. Στο Αμερικανάκι μας. Και πάρα πολλά ωραίο. Ναι, εντάξει. Α, θα το δούμε στο τέλος αυτό. Ναι, ναι. Για πάμε να ξεκινήσουμε με τις φτερούγες μας. Ναι. Τις πικαντικές. Α, πάμε να δούμε τελικά μας. Θα χρειαστούμε 2 κιλά φτερούγες κοτόπουλου. Μάλιστα. 2 κουταγιές baking powder. Ένα κουταλάκι αλάτι, 2 κουταλάκια σκόρδο σκόνη, 1 κουταλί παπρίκα, 1 κουταλάκι πιπέρι, 6 σκελίδες σκόρδο, 2 κρεμμύδια, 5 εκατοστά ginger, 1 τέταρτο φλιτζανιού ελαιόλαδο, 1 τέταρτο φλιτζανιού γλυκιά σάλτσα chili, 1 τέταρτο φλιτζανιού σόγια σος, 1 τέταρτο φλιτζανιού καστανή ζάχαρη, 2 κουταγιές μέλι και μισό κουταλάκι σκόνη τσίλι. Mm. Και έχουμε 2 τρόπους εδώ για να το φτιάξουμε. Ο πρώτος τρόπος είναι με 1 τρίτο φλιτζανιού κέτσαπ και 2 κουταγιές ξύδι. Και ο δεύτερος τρόπος είναι 1 τρίτο φλιτζανιού φυστικό βούτυρο, 4 κουταγιές χυμό λεμόνι ή lime και μισό κουταλάκι κουρκούμα. Μάλιστα. Άρα σερβίρουμε το με τούντους και τους τρόπους. Ναι, θα τα ψήσουμε με τούντους και τους τρόπους. Το καλό με τον τη συνταγή που σου έφτιαξα σήμερα είναι ότι να τα υπάρχει ένας κοινός κορμός. Ναι. Εντάξει, τα πρώτα υλικά. Μετά απλώς χωρίζεις τον κοινό κορμό σε 2 μέρη. Στο ένα βάζεις τη ketchup και το ξύδι. Στο άλλο βάλεις το φυστικό βούτυρο με το lime. Και έχεις ξαφνικά 2 διαφορετικές γεύσεις. Μάλιστα. Ναι. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Λοιπόν, το ένα βασικά είναι barbecue sauce, τα ξυζουνό με τη ketchup, και το άλλο είναι peanut sauce, το οποίο είναι με το φυστικό βούτυρο. Okay. Okay. Let's start. Shall I start? Ναι, λοιπόν, εδώ έβαλαμε τις φτερούγες, εντάξει, είναι 2 κιλά φτερούγες, κάμετε 2 κιλά συστήνω τον επιφύλαχτα, και στις οποίες τούτον είναι το μείγμα μπαχαρικό που είπες για τα σκόρδα, ξέρω πάπρικα, πιπέρι. Πάπρικα, ναι. Τι άλλο βάλω, μπερδεύτηκα τώρα. Ναι, το αλάτι, έβαλα το αλάτι, σκόρδο, έβαλα πάπρικα, πιπέρι. Ναι.
Okay. Θα βάλουμε κάτι λοιπόν, άλλο. Να βάλω και το chili. Το chili μέσα. Ναι. Ο λόγος που το βάλω στο τέλος το chili είναι γιατί άφησα το. Μπορεί να σηκώσει μπορεί παιδί μου που να ταΐσει μωρά, και το θέλει πολλά πικάντικο, και θέλει να βάλει πιο λίγο. Που σας εξαρτάται, εγώ νομίζω ότι θέλει το. Να σου πω κάτι, να γελάσεις τώρα που είπες chili. Ναι. Η Παναγιώτα, η Μοντσέρ μας, εδώ και μας κάτι. Καψά πιπέρια. Πιπέρια. Φανταστικό είναι το πράγμα. Φανταστικό είναι το πράγμα, εντάξει. Βάζω το σκόνη συγγνώμη με τα μπαχαρικά. Το λοιπόν, και κάνει μια συνταγή ο άντρας μου, μια σάλτσα και βάλει που τα συγκεκριμένα τα πιπέρια, mm-hmm. τα οποία του αρέσκουν. Mm-hmm. Και βλέπω τη μικρή την Άθεια και ξεκινά και τρώει. Και λέω της Άθεια μου, εσύ τι τρώει τσάμε, λέει μου, μάμα, είναι πάρα πολύ ωραία τούτα τα πιπέρια. Έκαμε με και πια να δοκιμάσω για να ξέρω όταν που τρώει. Είδες. Πέθηκαν πολλές οι αντοχές σας. Είδες. Ναι, δηλαδή το μωρό καταλάβει. Η μάμα του πάλι. Το μοναδικό πράγμα. Δεν καταλάβει. Δεν είπα ότι εντρώω. Απλά, εντάξει. Λοιπόν, εγώ ανακατεύω τώρα τις φτερούγες μου με το μείγμα. Να πάει παντού το μείγμα. Ναι, να πάει παντού το μείγμα μπαχαρικό. Και θα βάλω και δύο κουταλιές. Baking powder. Τούτο γιατί... Ανακάλυψα το στην πορεία. Τούτο βοηθά τις φτερούγες να γίνουν πιο αφουσκώσουν. Τραγανές. Όχι. Γίνονται πιο τραγανές πόξο, έτσι. Θυμάσαι, ξανακάμαμε τον κόλπο μια φορά που κάμαμε buffalo wings. Ναι. Κάμαμε τον κόλπο με... Και βάλαμε baking powder πας τις φτερούγες. Θωρώ σε λοιπόν, θυμάσαι. Να σε παρακαλέσω να βάλεις γάντια. Ναι. Γιατί τώρα... Θα σε βάλω να βάλεις τούτες τις φτερούγες σε δύο τα πιά του φούρνου. Εντάξει, μπορείτε αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τα πιά μιας χρυσής, ό,τι θέλετε. Ό,τι... Τα ψάκια μιας χρυσής για να μην έχω για να μένεις να πλένεις. Ύστερα η ώρα δυο-τρεις τα μεσάνυχτα να πλυνίσκω. Ειδικά τούτες κιόλας επειδή να έχω συντούτην την καραμελωμένη, τη σως τέλος πάντων που πάνω. Καλά να πιάνεις μιας χρήσης για να μην σου λερώνουν, για να μην κολλούν πάνω στο ταψί σου. Να κάνεις ώρες να τα λοιπόν, φτιάξεις, έλα. Να τα καθαρίσεις. Θα σου δώσω, θέλω να τις μοιράσεις σε παρακαλώ, σε τούτα τα δύο ταψιά. Ή μάλλον έλα ποδά. Αλλάξα γνώμη. Έλα ποδά. Ξέρω να τα σπρώξω λίγο εδώ. Έσπρωξα τα λίγο έτσι. Και να στο ποδά. Πού? Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα εσύ να τα χωρίσεις μέσα στο ταψί. Ναι, έτσι. Θέλουμε την πέτσα να είναι προς τα πάνω. Εντάξει. Και εγώ να κάνω. Και λίγο νερό, αγάπη μου. Ένα έχει θέμα. Εγώ να μαλώσω με το... Θέλεις νερό, έλα, το νερό σου δάμε... Μα είδες πως σε προσέχω. Ναι. Εσύ, μικρή μου φτερουγίτσα, θα πας δεξιά. Και εσύ, μικρό... Με συγχωρείτε. Δεν έχει πρόβλημα, παθαίνω το λοιπόν, πιο τέλει. Ακόμα και η τέλει το παθαίνω. Εγώ τώρα να βάλω μέσα στο μπλεντεράκι μου, να κάνω τούτη τη σάλτσα, τέλος πάντων, την οποία θα τη χωρίσουμε σε δύο μέρη. Και στη μισή να βάλουμε τη σόγια σος και στην άλλη μισή να βάλουμε το φυστικό... Συγγνώμη, στη μισή να βάλουμε τη κέτσαπ και στην άλλη μισή να βάλουμε το φυστικό βούτυρο. Λοιπόν, ανάψα το μάτι μου έτσι να παίρνει έναν φουέκο. Είπαμε ότι έτσι να μιλούμε τώρα λίγο. Το φουέκο. Λοιπόν, για να δω... Τούτα να τα χρειαστώ ποτά... Έχεις να πεις να τα φορέσει ούλια. Βέβαια, εμένα δεν είναι και τα βάλεις έτσι αραιά και με μαθηματική ακρίβεια. Βάλτε πιο κοντά. Όχι, πρέπει να τα βάλω ίσα-ίσα, όχι να μου πει κανένα ότι λοιπόν, να βάλω μέσα στο μπλεντεράκι μου εγώ τα κρεμμύδια. Έκοψα τα σε τέταρτα. Εντάξει, ενασχολήθηκα ιδιαίτερα για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, να βάλω γάντια ένα λεπτό. Εσύ για μετά πέτσε να δεις. Ναι. Εγώ βέβαια αν και κάνω έτσι, εντάξει, βάλε να έχουν λίγο αέρα το έναν που το άλλον, τα ευλοημένα να αναπνέουν. Ας είχα καθηγητρία. Ήταν να σε αγαπώ πάρα πολύ. Εγώ ήταν να σε αποβάλω, πιθανό. Εμένα να αποκλείεται. Ναι, σ' ακούει και καμιά καθηγητρία μου. Ήσου σπάσμα. Όχι. Απλά ήμουν ήσυχο μωρό. Όχι, δεν ήμουν. Απλά ήμουν ήσυχο μωρό. Δεν δημιουργούσα προβλήματα. Λοιπόν, έβαλα μέσα στο εμάς γιατί μας δημιουργήθηκα. Έτσι, βγάλω τα αποθυμένα μου.
Βάλα τα σκόρδα, τα κρεμμύδια. Να μην ακούσω 6 σκελίδες σκόρδο, μα πού θα βάλεις 6 σκελίδες. Θέλει 6 σκελίδες σκόρδο. Εντάξει. Άντε, βάρτε 5. Τι να πω. Λοιπόν, να κάνουμε φασαρία. Τα κόβω. Αρκετά καλά. Εντάξει. Μπράβο, είδες τι όμορφα που τα βάλεις. Τώρα να τα βάλεις στο φούρνο, σε παρακαλώ. Ο φούρνος είναι ζεσταμένος στους 210 βαθμούς. Θα τα βάλουμε για 20 λεπτά. Εντάξει, σου να βάλεις και το timer 20 λεπτά, σε παρακαλώ. Γιατί πρώτα πρέπει να τα ψήσεις, ύστερα να βάλεις τις σάλτσες που πάνω. Λοιπόν, με στούτον το πράγμα τώρα που έκοψα, θα βάλω 1/4 ελαιόλαδο. 1/4 φλιντζάνι. Εντάξει, σας φύγει, βάλετε παραπάνω, είναι πιο λίγο, είναι πολύ πεζί ρόλο. Πόσα λεπτά? 20 λεπτά, σε παρακαλώ. 20 λεπτά. Λοιπόν, και τώρα τούτο το μείγμα, επειδή τούτα είναι κρεμμύδια και τζίντζερ και σκόρδα, πρέπει να τους κάνουμε ένα πέρασμα στο τηγάνι για να ψηθούν λίγο, εντάξει. Μάλιστα. Πριν να βάλουμε τα υλικά τα υπόλοιπα μέσα. Εδώ δάμε. Και θέλεις τα να τα βάλεις μέσα στον κόπτσιν, τέλος πάντων, για να μείνουν μικρά-μικρά, να μένουν μεγάλα κομμάτια. Μεγάλα κομμάτια, γιατί μετά να τα βάλεις γύρω-γύρω. Ανάψεις το κάζι. Ανάψα. Μπράβο, καλή μου. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ βάλα τα μέσα. Να πρέπει να το ανακατεύουμε. Ναι, να πρέπει να το ανακατέψεις για να μην... Που έχω λινένια, να σπούμε. Έχει του λινένια, μην το ανακατεύεις συνέχεια. Αφήστε το να πάρει μια βράση πρώτα. Άρα, η διαδικασία μας ξεκινά με το να πασπαλίσουμε το κοτόπουλο μας. Ναι. Ναι, με ούλα και τα μπαχαρικά. Και τον baking powder. Μάλιστα. Και να τα βάλουμε στο φούρνο για 20 λεπτά. Μάλιστα. Και μετά τα 20 λεπτά θα ξεκινήσουμε να κάνουμε την υπόλοιπη διαδικασία. Ναι, ενώ ψήνονται, έβαλες timer τώρα 20 λεπτά. Μπράβο, έβαλες το τσέταμε μπροστά. Λοιπόν, ώσπου να πάρει βράση τούτο. Θες να πάρω βράση εγώ. Εσύ είσαι μόνιμα σε εξάψη. Εντάξει. Τι είναι να κάνεις. Ώσπου να πάρει βράση, είναι λαποδά θέλεις. Να βάλω μέσα στούτον τον μπολ τα υπόλοιπα υλικά που να ανακατέψουμε για να κάνουμε τη σάλτσα μας. Λοιπόν, θέλουμε. Αν είσαι άρρωστος, γιανίσκεις με τούτες μυρωδιές. Η αλήθεια. Τούτον είναι γλυκιά σάλτσα τσίλι. Αν δεν έχετε γλυκιά σάλτσα τσίλι σπίτι, μπορείτε να τα κάνετε και χωρίς να βάλετε τη σάλτσα. Πάλι να βγουν πολλά ωραία. Τούτον είναι 2 κουταλιές νελί. Εντάξει. Και η καστανή ζάχαρη. Φαντάζομαι ότι τις φτερούγες έχει πολλά σως που μπορείς να τους κάνεις. Έχει διάφορα, ναι, βέβαια να σου πω. Μουστάρδα, με... Ναι, έχει πάρα πολλά. Ακόμα και να τις βάλεις με μια μαρινάδα με γιαούρτι, πάλι είναι ωραίες οι φτερούγες. Απλά οι φτερούγες, λόγω του ότι έχουν πέτσα και έχουν αρκετό λίπος, πάντα είναι καλά να τις ψήνεις λίγο και μετά, μετά να βάλεις τις υπόλοιπες μαρινάδες. Αλλιώς να τις βγάλεις και να έχουν την μαλακή, την υφή, ας πούμε. Ναι, που είναι πολλά ωραία. Λοιπόν, να βάλω και το σόγια σος. Εδώ δαμε. Okay. Και τώρα θεωρείς που τα υλικά μας έμειναν μας. Το φυστικό βούτυρο, τα λάιμ και ο κουρκουμάς που να βάλουμε στο ένα, το ξύδι και η κέτσα που να βάλουμε στο άλλο, εντάξει. Άρα, τσίνον το μείγμα, να το χωρίσεις σε δύο. Όχι, μαζί με τούτο. Α, με τούτο. Να τα σμίξω με τσίνο, να το χωρίσω σε δύο μέρη, σε δύο μπολ. Ναι. Στο έναν είναι να βάλω φυστικό βούτυρο και κουρκουμά, στον άλλο είναι να βάλω κέτσα. Ναι. Δεν θα τα βάλουμε πάνω, να βάλουμε τις φτερούγες μέσα και να τα κάνουμε έτσι. Α, μα τις ψημένες. Ναι, ναι. Μετά από 20 λεπτά θα βάλουμε τις μισές μες στο ένα μπολ, τις άλλες μισές μες στο άλλο, μαζί με τη σως, θα τις ανακατέψουμε, ξανά στο ταψί, άλλα 20 λεπτά στο φούρνο. Να μην το πελεκούμε το νομίζω, το βάλουμε, ναι. Ναι. Οκ. Γιατί πώς είναι ώρα να πελεκώ τον εαυτό μου σιγά σιγά.
Εντάξει, απλώς θέλεις το να μαϊρευτεί λίγο, να μένει εντελειά ομά τα κρεμμύδια μαζί με τα σκόρδα και το ginger. Εντάξει, θέλεις το να μυρίσει το ginger, ρε παιδί μου, και τα σκόρδα. Οκ. Okay. Τούτος είναι ο κοινός κορμός. Μπορείς να φύγεις. Θα φύγω και θα με ζητάς και θα παραπονιές. Πρέπει να σου πω ότι εγώ για να είμαι σίγουρη ότι τα μοιράζω σωστά, το φύγουμε το δόλιο, θα μην είναι καμία. Ε, ναι. Μετράς το. Μετράς το. Ζυγίζω το, ναι. Ζυγίζω το, βάλω στο μισό το ένα, στο άλλο μισό το άλλο. Έχω σύπνο. Σαν μπορούσα να το σκεφτώ. Είδες. Πάω σε μαθαίνω. Είσαι εντάξει τώρα να φύγω, να πάω στο Γιάννη. Πάει. Να πάω. Να πάει, βέβαια να πάει. Να πάω γιατί τούτη τη εβδομάδα κολλάει η ζυγαριά μου. Εμένα είναι πάντα κολλήνη. Α, έχεις πρόβλημα. Αλλά δεν τη λαμβάνω. Να το ελέξεις, να πάω να ψάξεις γιατί. Ή μάλλον να σου τις λύσω τις απορίες σου σε λίγο. Εντάξει, άντε. Bye-bye. Ο Γιάννης Κερίμης, ο κλινικός διαιτολόγος μας, είναι σήμερα στην παρέα των Χρυσών Συνταγών. Τι και κάνουμε. Είμαστε μια χαρά. Ωραία. Κοίταξε, έχουμε ένα θέμα. Πολλά βασικά θέμα. Πολλά τα θέματα που έχουμε. Αλλά ένα από τα θέματα που μας απασχολούν, Γιάννη μου, τώρα που ανοίγει ο καιρός, είναι τούτο που θέλουμε. Ξεκινούμε ένα πρόγραμμα διατροφής και στην πορεία φτάνουμε σε ένα σημείο που, ρε παιδί μου, βλέπουμε να βελτιώνεται η κατάσταση. Κολλάει η ζυγαριά, μην σκίτσαμε, και ξεκινούμε, και κάνουμε αντίστροφη μέτρηση. Και απογοητευόμαστε, και φταίουμε μασούλα. Και θυμόμαστε την τελευταία στιγμή να κάνουμε διατροφή ποιος πριν το καλοκαίρι. Το πράγμα. Με τόσα χρόνια καριέρας το βλέπω συχνά. Ναι. Άρα, τι συμβαίνει, για να πάρω, εντάξει, είναι τεράστιο κεφάλαιο, αλλά τούτο είναι το ότι βρίσκομαι σε ένα πρόγραμμα και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα βλέπω ότι έχανα τόσο εύκολα όσον είχαμε πριν. Προηγουμένως. Λοιπόν, όταν κάποιος προσέχει από μόνος του, μερικές φορές κάνει κάποια διατροφικά λάθη. Δηλαδή, βλέπω πάρα πολλούς μου λένε, μα προσέχω πάρα πολύ, τρώω πάρα πολύ υγιεινά και δεν μπορώ να χάσω βάρος, γιατί εν τούτο. Και ξεκινούμε, πες μου μια τυπική σου μέρα. Και ξεκινούν, τρώνε βρώμην το πρωί, βάζουν μέσα λιναρόσπορο, βάζουν μέσα αποξηραμένα, βάζουν μέλι, βάζουν... Δηλαδή, πολλές φορές τρώμε υγιεινά πράγματα, αλλά σε μεγάλη ποσότητα. Μάλιστα. Π.χ. το αβοκάδο, κάτι πολύ θρεπτικό, αλλά έχει αρκετή θερμίδα μέσα. Ή το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο μια κουταλιά έχει 120 θερμίδες. Οπότε, ένα μεγάλο λάθος που κάνουν πολλοί είναι ότι τρώνε αυτά τα υγιεινά πράγματα, αλλά σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Οπότε, πρέπει να το προσέξουμε. Μάλιστα. Επίσης, μια και αναφέραμε το ελαιόλαδο, πρέπει να προσέξουμε γενικά τις υγρές θερμίδες. Δηλαδή, το ελαιόλαδο. Να πίνουμε πάρα πολλούς χυμούς. Οι θερμίδες στα φρούτα βρίσκονται στους χυμούς περισσότερο. Ναι, συνήθως ακούμε ένα πιο φρέσκο χυμό. Ένα πιο φρέσκο χυμό, αλλά ο φρέσκος χυμός έχει διπλάσιες και τριπλάσιες θερμίδες από ότι αν κιούμε, π.χ. αφάμε ένα φρούτο. Πολλοί δεν λαμβάνουν υπόψη γενικά τις θερμίδες που παίρνουμε από αυτά. Ή αν κάτι είναι light. Τίνουμε να το τρώμε σε μεγαλύτερη ποσότητα. Και αυτό είναι λάθος. Το είπαμε πάρα πολλές φορές, ναι. Ότι είναι μεγάλη παγίδα τα light. Είναι μεγάλος μύθος. Όντως τα light μπορεί να έχουν πιο λίγες θερμίδες, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα τρώμε σε μεγάλες ποσότητες. Ή πολλές φορές γράφει κάτι 0% ζάχαρη, και έχει πιο πολλά λιπαρά σε σχέση με το κανονικό το προϊόν για να δώσει γεύση. Ή το αντίθετο, λέει 0% λιπαρά, αλλά έχει πιο πολύ ζάχαρη για να δώσει τη γεύση. Ναι. Οπότε προσέχουμε γενικά να μην τρώμε μεγάλες ποσότητες υγιεινών. Πρέπει να προσέχουμε την ποσότητά μας. Ό,τι είναι light δεν σημαίνει ότι δεν έχει θερμίδες. Τους συνδυασμούς. Άλλο λάθος που κάνουν πολλοί είναι ότι είναι ολικής άλεσης, οπότε δεν έχει πολλές θερμίδες, μπορώ να φάω. Μα μια φέτα καστανό ψωμί με μια φέτα άσπρο ψωμί έχουν ακριβώς τις ίδιες θερμίδες. Απλά είναι πιο θρεπτικό. Τις υγρές μας θερμίδες, τους συνδυασμούς μας πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Το βράδυ να τρώμε λίγο πιο ελαφριά. Και καλό είναι να αποφύγουμε και λίγο τους υδατάνθρακες το βράδυ. Μετά διότι... από τις 6 το απόγευμα. Ή... 6 για τα κυπριακά δεδομένα είναι λίγο νωρίς. 7. Τουλάχιστον 7, 7,5 κλπ. Εντάξει, αλλά πρέπει να προσέξουμε π.χ. φάμε ένα μπολ με μακαρόνια. Και καθόμαστε στην τηλεόραση. Τα μακαρόνια λίγο παρεξηγημένα. Αν τα φας το μεσημέρι, θα σου δώσουν ενέργεια, θα τα κάψεις. Αν τα φας τη νύχτα, όμως, και πας να κοιμηθείς, θα σου γίνουν λίπος. Ναι. Οπότε ελαφριά γεύματα γενικά το βράδυ. Ναι. Τούτο το κομμάτι, Γιάννη μου, είναι
ένας από τους λόγους που μπορεί να κολλήσει η ζυγαριά. Mm-hmm. Κάτι άλλο όμως, αν πάει με ένα σωστό πρόγραμμα διατροφής μαζί με τον διαιτολόγο σου, ναι, βλέπουμε ότι πάρα πολλές φορές συμβαίνει και αυτό. Και κάποιες φορές ακούμε να μας λέτε, κάνετε κάποιες εξετάσεις, ο μεταβολισμός είναι καλός ή κάτι. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί. Mm. Πρώτος λόγος, ότι μπορεί να έχεις φτάσει κοντά στο ιδανικό σου βάρος. Και ο οργανισμός ξέρει να σε διαβάζει. Δηλαδή, από μόνος του οργανισμός θα σταματήσει, δεν θα σε αφήνει να χάσει τόσο εύκολα βάρος, γιατί σου λέει εδώ είσαι. Μάλιστα. Άλλος λόγος είναι ότι μπορεί να έχει κουραστεί ο οργανισμός από τις δίαιτες. Mm-hmm. Ιδίως αν το πρόγραμμα σου δεν αλλάζει ιδιαίτερα, συνηθίζει ο οργανισμός. Πρέπει να κάνεις κάτι πολύ πιο δραστικό για ένα μικρό διάστημα, για να μην είναι τόσο συνηθισμένο στα ίδια φαγητά. Μάλιστα. Άλλος λόγος, τα άτομα που κάνουν γενικά πάρα πολλές δίαιτες, κάθε φορά που έχεις μια αναπώλεια βάρους, έχεις μια αναπώλεια μυϊκού ιστού. Που αυτό σημαίνει τι? Που αυτό σημαίνει ότι την επόμενη φορά που θα βάλεις πίσω τα κιλά, ο μυϊκός σου ιστός θα είναι χαμηλός, αλλά θα βάλεις λίπος. Ξανακάνεις διατροφή, ξαναχάνεις βάρος, ξαναχάνεις μυϊκό ιστό. Μα κάθε φορά που χάνεις μυϊκό ιστό, μειώνεται και ο μεταβολισμός σου. Οι μυς μαζί με τον μεταβολισμό πάνε μαζί. Mm-hmm. Γι' αυτό τα άτομα που γενικά κάνουν πάρα πολλές δίαιτες δεν χάνουν πλέον τόσο εύκολα, γιατί έχουν χάσει πάρα πολύ μυϊκή μάζα. Και όσο μεγαλώνουν, δεν χάνουν τόσο σωστό εύκολα. Τα άτομα που έχουν και τη γυμναστική στη ζωή τους όμως, βοηθά τον μεταβολισμό. Μερικές φορές τα άτομα που κάνουν υπερβολική γυμναστική δεν βλέπουν να χάνουν βάρος. Ο λόγος είναι ότι μπορεί να βάζουν μυϊκή μάζα και να χάνουν λίπος, αλλά στη ζυγαριά να μην κινείται ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Υπάρχει το αντίθετο. Να μην τρως αρκετές θερμίδες, αλλά να γυμνάζεσαι υπερβολικά. Ο οργανισμός μας είναι τόσο έξυπνος που σου λέει, αφού δεν τρέφεται αρκετά, οπότε θα σταματήσω και εγώ να χάνω βάρος για να παίρνει την ενέργεια που χρειάζεται. Άρα όλα συντείνουν, όλα πρέπει συντείνουν να τα προσέχουμε. Βεβαίως. Ακόμη και για γυναίκες οι οποίες βρίσκονται λίγο πριν την εμμηνόπαυση, για ορμονικούς λόγους. Θέμα γι' αυτό, ναι, διότι όντως δυσκολεύει πρόβλημα ο μεταβολισμός, αλλά γενικά ο μεταβολισμός είναι και κάτι κληρονομικό. Αλήθεια. Είναι κληρονομικό. Δηλαδή, αν δεν έχω εγώ καλό μεταβολισμό, μπορεί να το κληρονομήσουν και τα παιδιά μου. Σύμφωνα με έρευνες, όταν ένας γονέας είναι παχύσαρκος, το παιδί του έχει 50% πιθανότητες να γίνει και αυτό. Όταν και οι δύο γονείς είναι παχύσαρκοι, ένα παιδί έχει 80% πιθανότητες να έχει άσχημο μεταβολισμό. Μάλιστα. Οπότε παίζει ρόλο. Ναι, άρα αν είναι κληρονομικό αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε, απλά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια, δουλειά, πιο πολύ γυμναστική, να προσέχουμε περισσότερο τη διατροφή μας. Υπάρχουν και αυτοί που είναι τυχεροί, που τρώνε ό,τι θέλουν και δεν βάζουν βάρος. Μπορείς να μου το εξηγήσεις όμως το πράγμα. Είναι δηλαδή τυχεροί, έχουν πολύ καλό μεταβολισμό. Δηλαδή, εσύ μπορεί π.χ. να καίεις 1.700 θερμίδες τη μέρα, ο άλλος να καίει 2.700 την είναι ημέρα. Είναι δίκαιο όμως το πράγμα, διότι εγώ χρειάζομαι να κλείω λίγο το στόμα μου. Ιδίως μετά τα 30, δυστυχώς, κάθε δεκαετία που περνά, μειώνεται ο μεταβολισμός μας περίπου 7-10%. Οπότε κάθε δεκαετία. Εμείς φτάσαμε τα 30, άρα. Εντάξει, σε 4-5 χρόνια που να τα φτάσει, να προσέξει ότι είναι να δυσκολέψει λίγο η κατάσταση. Αλήθεια. Ναι. Έχω ακούσει, Γιάννη μου, και πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή. Και τα χάπια, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι κάποια συγκεκριμένα χάπια, δεν τους βοηθά να χάσουν, ρε παιδί μου, ή να κρατήσουν το ιδανικό τους βάρος. Εντάξει, το πιο συνηθισμένο είναι η κορτιζόνη. Mm. Φυσικά. Έχει πάρα πολλά καλά η κορτιζόνη, μειώνει φλεγμονή κλπ. Αλλά δυστυχώς σε φουσκώνει. Σου προκαλεί απίστευτη. Ναι, απίστευτη κατακράτηση είναι υγρό. Αλλά σου προκαλεί και να έχει την τάση να θέλει ζάχαρη. Μάλιστα. Ο συνδυασμός ζάχαρη ή αλάτι μαζί με την κορτιζόνη είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή θα σε φουσκώσει αμέσως. Επίσης, κάποια αντικαταθλιπτικά χάπια επηρεάζουν το βάρος. Αλλά και ό,τι χάπι να πει. Βλέπω π.χ. πελάτες μου που μπορεί να έχουν μια σταθερή απώλεια κιλών και μια εβδομάδα να πιούν αντιβίωση π.χ. Σου προκαλεί κατακράτηση υγρών. Τα πολλά τα χάπια γενικά προκαλούν κατακράτηση. Πάρα πολλούς όμως που άκουσα ότι τούτη κατακράτηση υγρών δεν τους βοηθά να χάσουν βάρος. Μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς από μόνοι μας όταν συμβαίνει αυτό? Φορές, να νιώθουμε φουσκωμένοι, ναι, χωρίς λόγο. Πολλές φορές είναι και ορμονικό το θέμα. Ιδίως στις γυναίκες, όταν κοντεύει η περίοδος κλπ. Εκεί υπάρχει μια μικρή αύξηση βάρους και κατακράτηση υγρών. Θες να τρως πάντα γλυκά. Ναι. Θες να τρως πάντα γλυκά, καθαρά ορμονικά αυτά τα θέματα. Και μπορούμε να κάνουμε πρέπει να πίνουμε πάρα πολύ νερό. Διότι υπάρχουν
πολλοί με ρωτούν, αφού έχω κατακράτηση, γιατί πρέπει να πίνω παραπάνω νερό. Φερό. Δηλαδή, τους φαίνεται λίγο περίεργο. Έχουμε δύο είδη υγρών στον οργανισμό μας. Υπάρχει το ενδοκετσάριον υγρών που θέλουμε για την ενυδάτωση μας, και υπάρχει το υγρών εξωτερικά, mm-hmm. που είναι η λεγόμενη κατακράτηση. Έναν υγρό που έχει μέσα τοξίνες. Πίνοντας πολύ νερό, φεύγει όλο αυτό το υγρό με τις τοξίνες. Επίσης, πρέπει να μειώσουμε το αλάτι. Και από εκεί πέρα υπάρχουν κάποια φυσικά, τα οποία είναι κάτι χημικό, που μπορούμε να παίρνουμε, που βοηθούν στην, να έχουμε καλύτερη διούρηση γενικά, οπότε μειωμένη κατακράτηση υγρών. Μια απορία που έχω έτσι mm-hmm. για να ολοκληρώσουμε, γιατί εσείς οι άντρες χάνετε πιο εύκολα κιλά από τις γυναίκες? Είμαστε τυχεροί πάνω σε αυτόν τον τομέα. Κάποιος είπε να χάνουμε, εσύ ο συγκεκριμένος έχανες. Είδες, δηλαδή το μόνο πρόβλημα είναι το ξούρισμα κάθε πρωί, δηλαδή πραγματικά. Και γίνονται της μόδας στο γέννη, οπότε αν έχει. Γεννούμε, κάνουμε, πόσο να κάνουμε. Ναι, και χάνετε πιο εύκολα. Σιγά μου το λίγο. Οι άντρες πρώτο δεν είναι τόσο ταλαιπωρημένοι από διατροφές. Δεύτερον, έχουν πιο πολύ μυϊκή μάζα από τις γυναίκες. Και όπως είπαμε και πριν, η αυξημένη μυϊκή μάζα σε κάνει να έχει πιο καλύτερο μεταβολισμό. Άρα έχετε πιο καλό μεταβολισμό. Έχουμε καλύτερο μεταβολισμό, δικαιούμαστε να καίμε περισσότερες θερμίδες. Οπότε, αν λίγο να κόψουμε το φαγητό, χάνουμε πολύ πιο εύκολα. Πώς μπορούμε να σας φτάσουμε στο μεταβολισμό, έτσι κλείνοντας, συμβουλές? Λοιπόν, κάποιες γενικές συμβουλές. Μπορούμε να βάλουμε τη γυμναστική, αλλά δούμε ότι η γυμναστική, αν θέλουμε να χάσουμε βάρος, πρέπει να είναι συμπληρωματική της διατροφής. Δηλαδή, να χτυπιόμαστε όλη μέρα με βάρη, με όργανα κλπ. Και περιμένουμε να χάσουμε. Ίσως αερόβιον, ελαφριά μορφή με βάρη κλπ. Μικρά συχνά γεύματα, τον που λέμε. Mm-hmm. Μετά τις 8 κλείνει το ψυγείο. Α, σημαντικό. Μια κλειδαριά θα ήταν καλό. Ναι, πρέπει να αποφύγουμε τα τσιμήματα. Προσέχουμε τους συνδυασμούς, δηλαδή όσο πιο απλά μπορούμε να τρώμε, παρά να έχουμε πάρα πολλά συνοδευτικά. Το βράδυ να τρώμε ελαφριά, χωρίς πάρα πολλούς υδατάνθρακες. Πολύ νερό. Και να οργανωθούμε. Που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω τον τελευταίο καιρό. Λόγω του ότι οι περισσότεροι έχουν καριέρα, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, έρχεται το μεσημέρι, αντί να φάμε, βρίσκουμε την εύκολη λύση. Θέλει οργάνωση για να μπορείς να χάσεις βάρος. Μάλιστα. Τι είπες προηγουμένως, ότι οι μυς μας, άμα αν φτάσουν στο ιδανικό τους βάρος, λένε πρέπει να χάσεις. Άλλο. Όταν δεν ταΐζεις αρκετά το σώμα σου, ναι. αλλά είσαι όλη μέρα μέσα στα γυμναστήρια σου. Όχι. Για πριν που είπαμε ότι μπορεί να φτάσεις στο ιδανικό σου το βάρος, ναι, δεν μπορεί να χάσεις εύκολα βάρος. Οι μυς σου λένε ότι είσαι εντάξει, αν θέλεις να χάσεις. Ναι. Και με έτσι μου λαλούν έτσι τώρα. Έτσι είπαμε, ωραία, τέλεια. τι άλλο να πω, αφού μπορώ μαζί σας. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Να είστε καλά. Μαγνακάρι, να είσαι καλά που ήρθες στην όμορφη Λεμεσό. Την πανέμορφη Λεμεσό. Είδες, α. Ελίζα, σου τις απορίες σου. Σαν να εύκαμα στη ζυγαριά. Όλες, ότι έπρεπε να είμαστε όλοι γεννημένοι άντρες για να μην έχουμε προβλήματα. Μια μου, ρε παιδί μου, δηλαδή, είναι δικαίωμα μεγάλη τούτη. Λοιπόν, χώρισα το μείγμα μου. Με μαθηματική με τέλο, κάτω να τα κάνει. Λοιπόν, έλα βάρτη κέτσαπ, τα μέσα, το τοξίδι, τα μέσα. Εντάξει. Και το φυστικό βούτυρο, την άλλη. Και έρχομαι. Και παίζω τα υλικά για το. Ντάρτα μου να κάνουμε. Μα έτσι με άντρας. Έλα να το κάνω τούτο για να πεις εσύ τα υλικά. Όχι, γιατί έπαμε τα υλικά αφού δεν τελειώσαμε ακόμα. Εντάξει, επειδή να τα κάνουμε λίγο παράλληλα γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Κάμε το χείλον τώρα. Λοιπόν, τα μέσα βάλαμε την κέτσαπ. Ναι, βάζει το ξύδι. Θα βάλω το ξύδι, δύο κουταλιές ξύδι. Τώρα δημιουργήσαμε έναν πολλά ωραίο μπαρμπεκιού σος. Εντάξει, τούτο είναι έναν μπαρμπεκιού σος. Αν έβαλες, ας πούμε, λίγο, ξέρω εγώ, ούστερ σος μέσα για να το κάνεις έτσι ακόμα πιο έντονη τη γεύση, πάλι θα μπορούσες να το κάνεις. Εμείς να το κρατήσουμε ενός δάμε. Το δάμε. Εντάξει. Λοιπόν, τι είναι, έβαλες το φυστικό βούτυρο μέσα. Ναι. Θα σου βάλω. Τούτος είναι χυμός από λάιμ. Γιατί είναι ωραίο. Το lime με το φυστικό βούτυρο και θα σου βάλω και μισό κουταλάκι. Κουρκουμά. Ναι, απλά τούτο το σπίτι γεύση. Αρέσει και μου που το διά έτσι ένα, συγγνώμη, ένα πιο κίτρινο χρώμα. Να ξεθωρίσεις το που έγινε έτσι πιο κίτρινο. Ναι. Ωραία. Ετοιμό. Τελειώσαμε. Και τώρα θα βγάλουμε τις φτερούγες. Και έτσι ζεστές να τις βάλουμε μέσα στα... Έτσι ζεστές και θα τις ανακατέψεις. Αν θέλεις μπορούμε να τους δώσουμε λινόρα για να είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Εντάξει, να πεις τα υλικά λινόρα, και ναι. μετά να έτες φτερουγές. Από πού να πάεις, περιπάτω? Όχι, να βγάλω το άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε, αφού είδαμε τις φτερούγες μας, να πάμε να δούμε τα υλικά μας για το... Pecan pie. Για το pecan pie. Pecan pie.
Ένα λεπτό. Το πράγμα μου να μην σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απαταγία. Έτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι. Θα σας αφήσουμε λίγο να κρυώσουν. Λοιπόν, για τη βάση θέλουμε 1 1/3 φλιτζανιό αλεύρι φαρίνα, 100 γραμμάρια τυρί κρέμα, 1 κουτάλι ζάχαρη κρυσταλλική, 1/4 κουταλάκι αλάτι, 1/4 κουταλάκι baking powder, θέλουμε 1 φακελάκι βανίλια, 125 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο, 2 κουταλιές κρέμα γάλακτος και 2 κουταλάκια ξύδι. Έχουμε όμως και τη γέμιση, αγαπητή μου, γαλάτια. Θέλουμε 3 φλιτζάνια καρύδια πεκάν, 3 αυγά μεγάλα, 3 κροκάδια, 2/3 φλιτζανιού golden syrup, 1 φλιτζάνι ζάχαρη καστανή, 1 φακελάκι βανίλια, 90 ml κρέμα γάλακτος, 90 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο και 1 και μισό κουταλάκι αλάτι. Μάλιστα, και στα ουλά. Είπα τα ουλ. Μπράβο. Έχει διαδικασία να ψηθιά. Λοιπόν, και το κοτόπουλο. Όχι το κοτόπουλο. Η τάρτα. Το pecan pie. Κοίτα, μια τάρτα. Όλες οι τάρτες έχουν μια διαδικασία. Ναι. Εντάξει. Η διαδικασία είναι ότι πρέπει να κάνεις τη βάση, πρέπει να ψήσεις τη βάση και μετά να συνεχίσεις με τα υπόλοιπα. Παρόλο που πρέπει να σου πω ότι το pecan pie είναι από τις λίες πίτες, τις οποίες υπάρχουν πολλοί που τη ψήνουν κατευθείαν. Δηλαδή βάλεις τη ζύμη, βάλεις και τη γέμιση και ψήνεις. Εμένα αρέσκει να ψήνω πρώτα το ζυμάρι. Εντάξει. Λοιπόν, βάζω να κάνουμε πρώτα τη βάση. Να βάλω το αλεύρι μου μέσα σε έναν ποτούτο, είπαμε. Και το μυστικό πάντα για καλές βάσεις τάρτας είναι όλα σου τα υλικά πρέπει να είναι παγωμένα. Εντάξει, έχει κόσμο που ακόμα βάζει και το αλεύρι μέσα στο ψύγιο πριν να κάνει. Αλήθεια. Ναι, πρέπει να είναι παγωμένα. Ειδικά για εμάς που ζούμε στην Κύπρο που έχουμε θερμοκρασίες. Αντιλαμβάνεσαι, οι θερμοκρασίες είναι πολλά ψηλές. Λοιπόν, να τα ανοίξω απλώς λίγο. Εντάξει, τίποτε απλώς για να πάρουν έτσι έναν αυτό. Και θα σου δείξω τώρα ένα μυστικό το οποίο έμαθα από μια γκουρού των cakes και των ταρτών. Το τυρί κρέμα με στη βάση. Ο παραπάνω κόσμος κάνει τις βάσεις της τάρτας μόνο με βούτυρο. Ναι. Εντάξει. Υπάρχει μια πολλά σπουδαία μαγείρισσα, εντάξει, Αμερικανίδα του τι, η οποία έγραψε και πολλά βιβλία τα οποία είναι σαν τη βίβλων των ψιστών. Μάλιστα. Ναι, τη λένε Rose Levy Berenbaum την κυρία, εντάξει, η οποία βάζει τυρί κρέμα. Ναι. Τούτον κάνει την, εκτός που ευγευστεί, κάνει τη βάση πάρα πολλά τραγανή, πάρα πολλά ωραία. Να δοκιμάσεις να δεις πόσο ωραία είναι. Λοιπόν, μεταξύ να πω ότι πριν, δεν είπα πριν, είχα βάλει το αλεύρι, τη ζάχαρη, το baking powder, το αλάτι, δηλαδή όλα τα στεγνά υλικά. Και εδώ και στο άγγυρο. Ναι, και εδώ κάτω και τη βανίλια, διότι τα ζάχαρη βανίλια, και εδώ κάτω ένα γύρο. Τώρα να δώσω άλλο ένα γύρο. Εντάξει, έβαλα το τυρί κρέμα μέσα. Και μετά πιάνω πάντα ένα κουτάλι ή ένα μπιρούνι ή κάτι, διότι πρέπει τούτο το πράγμα να γίνει σαν το, να σου ένει σαν το τσιμιδάλι. Δηλαδή, να βλέπεις τους βόλους. Ναι, μέσα, να βλέπεις έτσι μικρούς βόλους. Εντάξει. Ναι. Μετά, πάρα πολλά κρύο, πολλά απαραίτητο να είναι κρύο το βούτυρο και κομμένο σε κυβάκια. Σε κυβάκια. Μακρόστανα. Ναι, μακρόστανα. Σε 2,5 επί 1 εκατοστό. Αλήθεια, όχι. Να μετρήσουμε. Λοιπόν, πρέπει να είναι του ψυγείου. Με κοροϊδεύεις, κορίτσι μου. Λοιπόν. Κάνω λίγη φασαρία. Έτοιμο. Λοιπόν, πρέπει τώρα να θέλεις το βούτυρο. Μην το κάνετε το πράγμα πολύ ώρα. Κάνετε το κατά διαστήματα. Όχι, δεν πρέπει να διαλυθεί. Πρέπει να βλέπεις κομματάκια. Θεωρείς τα κομματάκια του βουτύρου. Ναι. Τούτο είναι ένα κομματάκι βούτυρο. Σαν το πιζέλι. Θέλεις το να σαν τα πιζέλια το βουτύρο, εντάξει. Και μετά που είναι σαν το πιζέλι, να το ανακατέψεις έτσι λίγο. Εγώ πάντα ανακατεύω το μεστούν τα μηχανήματα γιατί πολλές φορές μένει που κάτω. Λοιπόν, και θα βάλω 2 κουταλιές κρέμα γάλακτος. Άλλο πράγμα που ανακάλυψα από την κυρία. Τούτον ότι κρέμα γάλακτος αντί νερό. 2 κουταλάκια ξύδι.
τούτον είναι συνηθισμένο, μιλόξιδον τούτον. Το μιλόξιδο σε τι βοηθά, γαλακτικά. Βοηθά να κάνει την, το ξύδι πάντα μες στις ζύμες, βοηθά να κάνει το ζυμάρι πιο τρυφερό, πιο αφράτο. Τώρα είναι να το κάνω, τώρα να το δείξω. Φτάνει. Κάμνεις το μέχρι να νιώσεις ότι το ζυμάρι... Μείνε. Α, δεν... άρχισε και κολλάμε... Θωρείς το, άμα το κάνω έτσι... Θα καταλάβεις το, ναι. Άμα το κάνεις έτσι, μένει. Μάλιστα. Εντάξει, εν το κάνεις όπως έκαμε τη ζύμη της ταχυνόπιτας που την κάνεις να γίνει μια μπάλα και να γίνει κανονικό ζυμάρι. Μόλις αρχίσει να πιάνει, σταματάς. Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα τούτο... Να το κάνεις μια μπάλα, θα το κάνω εγώ τώρα γιατί ήδη έκανα την διαδικασία. Ναι. Θα το κάνεις μια μπάλα και θα το βάλεις μέσα στο... μέσα σε πλαστική μεμβράνη, θωρείς το τον ενδοζυμάρι μου και θα το βάλεις στο ψυγείο για λίγη ώρα, γιατί τώρα τούτο είναι πολλά μαλάκο. Άρα δεν μπορείς να το ανοίξεις, οπότε να το πλάσεις. Οπότε να δυσκολευτείς να το ανοίξεις, ειδικά εάν εν καλοκαίρι μιλώς ότι είναι... Πρέπει να το... θα μπορείς να το συναρμολογήσεις, θα μπορείς να... θα σου φκεί συνταγή. Θα σου φκεί, όχι. Λοιπόν, τούτη η ζύμη εντωμεταξύ, δεν είναι μόνο για την pecan pie που είναι να κάνουμε μπορούμε τώρα. Να την κάνουμε μπορεί να την κάνουμε οτιδήποτε... και τάρτα φρούτων. Αν θέλεις, ας πούμε, μπορεί... αν θέλεις να την κάνεις λίγο πιο γλυκιά, ξέρω εγώ, βάλε ακόμα ένα κουτάλι ζάχαρη. Είναι... Εντζημέει χρύσο. Εντάξει. Με μου τα χαλάς, με μου τα χαλάς. Μπορείς να βάλεις, θέλω να σου πω, οτιδήποτε, αμέσως σου πω κιόλας, ότι κάνει πάρα πολλά ωραία πισκότα το ζυμάρι. Ναι, παραδοσιακά, η παραδοσιακή αμερικάνικη συνταγή... Η αμερικάνικη συνταγή παραδοσιακή μες στις ζύμες της τάρτας είναι συνήθως βούτυρο, αλεύρι, φυτικό βούτυρο, έχει πολλοί κόσμο που βάλει μισό βούτυρο κανονικό, μισό φυτικό, ναι. Διότι ο φυτικός κάνει την πάλε πιο αφράτη. Εμένα δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ το φυτικό, γιατί θεωρώ ότι είναι επεξεργασμένος και θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να βάλεις κανονικό βούτυρο. Να για χρησιμοποιείς επεξεργασμένα ψευτικά πράγματα. Μάλιστα. Εντάξει, είναι παρακάτω. Υδρογονωμένα λίπη τα λεγόμενα, δεν τα θέλουμε. Εντάξει, Γαλάτια μου, λοιπόν, γυαλίζει το μάτι της, κατήσι μου. Πολύ αρκετό αλεύρι, διότι για να ανοίξεις τη ζύμη σου. Για να ανοίξεις τη ζύμη σου. Λοιπόν, θα την κάνουμε σε έναν ταψί συνηθισμένο. Αν έχετε ταρτιέρα όμως, μπορείτε ακόμη να πιάτε καλύτερα. Ταρτιέρα καλύτερα. Τούτον είναι έναν ταψί συνηθισμένο, είναι 26 εκατοστό. Εντάξει, μην πιάσετε τον 23 εκατοστό, είναι πολλά μικρό. Μπορείτε επίσης να πιάσετε της μίας χρήσης αλουμινένια στρογγυλά των 27, νομίζω 27 εκατοστά, που είναι να κάτι τέσσερα. Εντάξει. Εντάξει, να σου δείξω μετά, διότι έκανα και ένα μέσα στην εντό αυτό. Τύπο, βάζουμε ένα αλεύρι, τούτη είναι εύκολα τη λίγο πριν και βεβαιωθείτε ότι ξεκολλάτε την κάθε λίγο, ότι δεν την αφήνεις να κολλήσει. Έχει κόσμο που το βολεύει και τα ζύμες για την... την τάρτα, να την ανοίγουν πάνω σε αντικολλητικό χαρτί. Εμένα δεν με βολεύει. Βολεύει με παραπάνω το πράγμα. Δηλαδή να την ανοίγω, να τη γυρίζω, να την ταράσω, να... Ποτσίποτα, να βεβαιώνουμε ότι εγκολλά. Διότι αν μπει και κολλήσει, τέλειωσε. Είναι εσείς, ζυμάρι. Να το βγάλεις που τον πάγκο για να μπορέσεις να το κάνεις. Λοιπόν, έτσι. Και αν δεις μέσα, ξέρω ότι φαίνεται στη κάμερα τούτο, αλλά εσύ να μπορείς να το δεις, έχει κομματάκια που το βούτυρο. Θωρείς το βούτυρο ακόμα που το θωρείς μέσα. Ο βούτυρος φωνάζει, παιδιά. Φωνάζει, φωνάζει, που σημαίνει ότι θα κάνει τούτο το ζυμάρι πολλά πιο αφράτο. Συγγνώμη, ναι, αφράτο. Αφράτο. Πολλά πιο αφράτο. Πέραν που τα υλικά που μου είπες για την τάρτα που βάζουν στην παραδοσιακή συνταγή. Στη γέμιση της... κάνουν την παρόμοια όπως την έφτιαξες εσύ ή επίραξες την. Εν την επίραξα, είναι, νομίζω ότι είμαι μέσα στα πλαίσια. Το μόνο πράγμα που μπορείς να πεις ότι επίραξα είναι ότι έβαλα λίγη κρέμα γάλακτος μες στη γέμιση. Συνήθως η γέμιση είναι... golden syrup, καστανή ζάχαρη, καρύδια, αυγά, εντάξει, μια πολλά απλή γέμιση. Ξέρω τα καρύδια εν τούτα δαμέ. Ναι. Τα πεκάν. Ναι, τα οποία είναι πικάν, έτσι. Πικάν. Ναι, πεκάν, πικάν.
Είναι πάρα πολλά νόστιμα καρύδια, εντάξει. Άτε. Εάν με ρωτήσεις τώρα αν μπορείς να φτιάξεις τούν την τάρτα με συνηθισμένα καρύδια. Θα μπορούσες, αλλά τα συνηθισμένα καρύδια δεν είναι έτσι γλυκά. Τούτο είναι γλυκό. Τα συνηθισμένα καρύδια έχουν μια πικράδα, εντάξει. Ναι. Οπότε δεν θα σου βγει τόσο ωραία, εντάξει. Έχω λοιπόν. Σωρά. Έκαμα το τούτον έτσι έναν περίπου. Δεν πειράζει, μετρημένα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, άνοιξα το, θεωρείς σε μια διάμετρο που έχει αρκετό ύψος το πλάι. Mm-hmm. Λοιπόν, να σου δείξω πώς να την μεταφέρω εδώ μέσα. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι ο εξής, επειδή είναι τάρτα μιλούμε τούτο. Διπλώνεις τη στη μέση, πλώνουμε ένα κομμάτι. Αλευρώνεις τη. Και μετά σε τετάρτα. Έτσι δάμε. Okay. Και μετά πιάνω τη, βάλω τη μέσα στη μέση, έτσι δαμέ, και ξεδιπλώνω τη. Εντάξει, έτσι, έπεσε μου, δεν πειράζει. Λόγος που μου έπεσε είναι γιατί το ταψί είναι λίγο ψηλό. Έτσι, οκ. Άλλη φορά να φέρνεις τη φόρμα της τάρτας. Ναι, τη φόρμα της τάρτας είναι. Έπρεπε να φέρω τη φόρμα της τάρτας, δεν πειράζει. Με τον ίδιο τρόπο είναι να το κάνετε, εντάξει, να το στην τάρτα, αν θεωρείς είναι τόσο εύκολο δάμε, διότι τα τυχώματα είναι ίσα, ναι. Εντάξει, ενώ στην τάρτα είναι λίγο έτσι και βοηθάσαι τον το πράγμα. Οκ, okay, τι νομίζω να σου πω όμως εγώ τώρα, είναι ότι δεν πειράζει που είναι έτσι, εντάξει, δεν πειράζει τον το πράγμα, είναι να ψηθεί, θα καταλάβει κανένας τίποτε. Τον το πράγμα όμως είναι να μαζέψει τώρα. Εντάξει, την ώρα μου να το ψήσουμε. Η βάση, Θα μαζέψει. Άρα βεβαιώθω ότι είσαι ως πάνω. Εντάξει. Α, δηλαδή εννοείς ότι να πάει και πιο κάτω. Το πράγμα που δάμε να πάει τέλεια κάτω, να πάει κάτω. Πρέπει να βεβαιωθείς ότι είσαι ως πάνω και ο καλύτερος τρόπος να το κάνεις είναι να κόψεις πρώτα τα έξτρα που έχει γυρώνει η τάρτα. Okay. Τα δάμε. Και μετά που να τα κόψεις, πατάς λίγο με τα χέρια ξανά. Σου για να βγει πάνω ίσα τον τη φορά, να μένει, οκ. Okay. Ψήνουμε το. Λοιπόν, ψήνουμε το. Βάλουμε στους 210 κάτι. Βαθμούς, ναι, είναι το λεγόμενο blind baking. Ω, βάζουμε ποσό. Εγώ βάλω ρύζι. Χαρτί. Μπορεί να λύγει με κρίσο, δεν μπορεί. Ρύζι. Okay. Βάλεις ναι. Φασόλια, βάλεις φακές, βάλεις ό,τι να είναι. Εμένα από το χρώμα του ριζού μου καταλάβεις πόσες φορές το χρησιμοποίησα ήδη, διότι δεν σου πετάσω το, χρησιμοποιώ το ίδιο. Ξέρεις το που είναι εγκαστανό σχεδόν. Ναι. Λοιπόν, ψήνουμε 15 λεπτά στους 210 βαθμούς. Mm-hmm. Μετά ψήνουμε άλλα 15 λεπτά χωρίς τούτο. Ρύζι. Ναι, χωρίς το ρύζι. Και να σου δείξω. Τούτη, ας πούμε, είναι έτοιμη. Και να σου πω και για τον το ασημόχαρτο να μου κάνει. Εκαμάτα δάμε λίγο έτσι χιονισμένο. Χάλι μαύρο. Χιονισμένο τα λέμε. Οκ, okay, λοιπόν. Τούτον είναι μια τάρτα την οποία έψησα σε τούτον το... Σε τούτον το ταψίν μίας χρήσης. Για να καταλάβεις το ζυμάρι μου ήταν ως δάμε. Άρα επίεγκάτω, επίεγκάτω. Τούτο είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Τι τούτο. Έκαμες. Τούτο με το ασημόχαρτο. Πότε το έκαμες. Έκαμα το μετά από να βγάλω την τάρτα μου. Βάλω ένα κομμάτι ασημόχαρτο που πάνω, διότι πρέπει να το αφήσω να κρυώσει έτσι ή αλλιώς. Ναι. Εντάξει. Έτσι. Αξαμώνω. Ναι. Okay. Και κόφω μια τρύπα μες στη μέση. Ο τούτο λειτουργεί σαν να προστατεύει την άκρη της τάρτας, γιατί μετά που να την ξαναψήσεις, αν δεν την προστατεύσεις, να καεί. Δηλαδή θεωρείς ήδη το χρώμα της. Αν δεν το βάλω τούτο που πάνω, μάλιστα. Να γίνει, θα γίνει ποζάβλη. Το έβγαλε και το έβαλε 200 φορές. Ναι. Κανεί! Εντάξει. Λοιπόν, και τώρα να κάνουμε τη γέμιση. Άντε να δούμε. Οκ, okay, έτσι ψημένη τάρτα. Η γέμιση είναι ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Τα καρύθια μου, εμένα αρέσει και μου να κόφω τα μισά μικρά, τα άλλα μισά ολόκληρα, τόσο ώστε που πάνω να έχει ολόκληρα καρύδια και που κάτω να έχει μισά. Λοιπόν, τα αυγά μου τούτα είναι αυγά, τρία αυγά, τρία κροκράδια. Έχει κόσμο που βάζει μόνο αυγά ολόκληρα. Ο λόγος που βάζω τα κροκάδια, εγώ και βγάλω τα σπράδια τα υπόλοιπα, είναι γιατί πιστεύω ότι φουσκώνει πολλά μετά με τα σπράδια και καλύτερα τούτη τάρτα να μην πιω έτσι. Ισορροπημένη. Ναι. Λοιπόν, βάζω τα αυγά μου δαμέ. Okay. Θα βάλω καστανή ζάχαρη.
Θα βάλω ζάχαρη βανίλιας ή βανίλια απόσταγμα. Μέλι. Golden syrup. Α, golden syrup. Εντάξει. Τούτον είναι golden syrup. Βρίσκεις το σε όλους τους μπακάλιδες. Βρίσκεις το στην υπεραγορά. Ναι, βρίσκεις το στην υπεραγορά. Ναι, αλλά είναι απαραίτητο για τη συγκεκριμένη συνταγή. Απαραίτητο. Δεν μπορείς να κάνεις chicken pie χωρίς το golden syrup. Χρειάζεσαι τούτο το πράγμα. Εντάξει. Λοιπόν, το δαμέ. Είναι ζάχαρη. Είναι σιρόπι καραμελωμένη ζάχαρη. Δεν ξέρω αν έχει και υγρό στοιχείο μέσα ή πώς είναι, αλλά είναι ζάχαρη. Εντάξει. Δεν είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Το ίδιο και το αμερικάνικο, το corn syrup πρέπει να σου πω. Που κάποιοι χρησιμοποιούν corn syrup για τον το πράγμα. Και εκείνο ζάχαρη είναι, αλλά στην Κύπρο δεν έχει corn syrup. Λοιπόν, το βούτυρο βάλω το λιωμένο. Εδώ δαμέ. Να ανακατέψω. Είναι η γέμιση της τάρτας μας. Ναι, τούτη είναι η γέμιση της τάρτας και θα βάλουμε κρέμα γάλακτος. Είναι δαμένη 90 ml κρέμα γάλακτος. Η κρέμα γάλακτος κάνει το έτσι πιο mild, να σου πω. Τούτη η τάρτα είναι έτσι πολλά γλυκιά. Okay. Η κρέμα γάλακτος πιάνει λίγο από τούτη την γλυκάδα. Ναι. Ισορροπά, ναι, εγώ βρίσκω ότι ισορροπά. Είναι πολύ γλυκό. Παραπάνω. Λοιπόν, για να τη γεμίσεις. Για να τη γεμίσεις, θα βάλω από κάτω τα κομμένα καρύδια να πλώσω. Εντάξει. Θα βάλω από πάνω τα ολόκληρα. Τώρα, αν είχαμε χρόνο, ήταν να τη στολίσω και ήταν να τα βάλω από την ίσια, αλλά θα το κάνω. Εντάξει. Τα δάμε. Έβαλα τα. Απλώς έχει πιο όμορφη νόψη να βάλεις ολόκληρα καρύδια από πάνω. Και πιάνουμε τον τη γέμιση είναι τη δαμέ. Και βάλουμε την πουπάν. Την ώρα μου να βάλεις τη γέμιση, ναι. Πολύ πιθανόν κάποια από τούτα τα καρύδια να βγουν στην επιφάνεια, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Απλώς, τσινό που πρέπει να φροντίσεις εσύ, πρέπει να φροντίσεις όλα τα καρύθια να είναι καλυμμένα από το πράγμα. Γιατί αν δεν είναι καλυμμένα, τσινό που είναι καλυφτήκαν ή που είναι πιάσαν τέλος πάντων ζάχαρη, να καούν στο ψήσιμο. Και θέλει έτσι πολλά καρύθια. 175, κάτι που έτσι σας είπα πριν, διότι διέφυγε μου. Τι? Την ώρα που ψήνεις την τάρτα, τούτον της τάρτας τέλος πάντων, είναι στους 210 βαθμούς 15 λεπτά, στους άλλα 15 λεπτά χωρίς το χαρτί και το ρύζι, χαμηλώνεις τη θερμοκρασία στους 175. Και τώρα θα ψήσουμε την τάρτα έτσι, με το ασημό χαρτόνι στις άκρες, έτσι, για άλλα 30-35 λεπτά. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Εγώ... Επειδή κρυώσα, μπράβο. Έβαλα τα. Ναι, ανακατεύεις, να ανακατέψω λίγο τα μέτρα, να τα βάλουμε πίσω στο φούρνο στους 210 βαθμούς για άλλα 20 λεπτά, να τα γυρίζουμε κατά διάστηματα. Εντάξει. Λοιπόν, τούτο το κοτόπουλο να πούμε ξανά είναι οι φτερούγες που φτιάχνει. Κάναμε τις οποίες έβαλαμε τα μπαχαρικά μας, ναι. Βάλαμε στο φούρνο 20 λεπτά, ναι. Με το baking powder. Ναι. Ναι. Μετά κάναμε το μείγμα μας των κοινών κορμών, το λεγόμενο. Χωρίσαμε το. Χωρίσαμε το. Στο ένα βάλαμε την ketchup και το ξύδι, στο άλλο το φυστικό βούτυρο μαζί με το κουρκουμά και το lime. Και τώρα να τα ξαναβάλουμε στο φούρνο για άλλα 20 λεπτά, αλλά να τα γυρίζουμε κατά διαστήματα τώρα, δηλαδή να τα παρακολουθούμε. Μπορούμε να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, ας πούμε να έρθει η σειρά εις Κύπρου. Ναι. Η πρώτη που εμφανίζεται. Να τραγουδήσει. Άντε, πάμε να κάνουμε ένα replay. Άντε, replay. Μα τι ωραία που μου σκομυρίζει η κουζίνα μας, Γαλάτια. Είδες που καραμελώσαν και γίνανε πάρα πολλά ωραίες. Εξαιρετικά γίνεται. Λοιπόν, τούτη είναι η φτερούγα με το barbecue sauce και είναι η φτερούγα με το φυσικό βούτυρο, γι' αυτό σου βάλα το lime. Αν θέλεις μπορείς να βάλεις ακόμα λίγο lime που πάνω. Δεν θέλω. Γιατί πάει τούτο lime. Εντάξει. Αν θέλεις έτσι λίγο να σφίξεις ένα κουρούδι. Α, να κόψω και την τάρτα. Ναι, λοιπόν, με αγάπη να κόψεις δώσ' μου είναι το πιάτο, ύβρες μου το που αυτό να κόψω. Αυτό εδώ. Α, okay. Λοιπόν, πάντα με αγάπη να κόψω την τάρτα. Και να το στολίσω εγώ, εντάξει. Ναι, στολίστε εσύ να μην αναλάβω αυτόν τον ρόλο, σε παρακαλώ.
Εγώ να αναλάβω μόνο το κόψιμο. Αναμένα τα σιριούλα τούτα. Μα, ένα λεπτό. Είπες μου ότι θέλεις να κόψω ένα μεγάλο κομμάτι να το βάλω δαμέ, ναι. Ένα λεπτό. Να βεβαιωθώ ότι έκοψα τη βάση, ναι, το δαμέ. Έτο. Με αγάπη. Με αγάπη. Ορίστε. Να φέρουμε και παγωτό. Συγγνώμη. Hello. Συγγνώμη. Όπα. Επία. Ήρθα. Μπράβο. Έφερα. Έλα. Στόλισε εσύ. Θέλετε να το βάλω πάνω του. Εγώ να φάω το καρύδι. Μια χαρά. Μα έσπασε. Έσπα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εγώ τώρα να σου βάλω στο άλλο το πιάτο. Έλα. Τι έλα. Πραγματικά πρέπει να δοκιμάσεις την τάρτα γιατί είναι φανταστική. Εντάξει. Γαλατία. Δεν ξέρω τι είναι δοκίμασες ποτέ από την τάρτα. Γι' αυτό ορίστε. Δεν έχω πάει στην Αμερική ακόμη. Να φάω από τούτον πρώτα. Γαλή. Καλό! Έλα. Του τον είπαμε είναι με το φυσικό βούτυρο. Ναι. Όπως τη μαθήτρια μου κάθομαι να μην περιμένω τον δάσκαλο. Πάσα να πει εξετάσεις τώρα και περιμένω να μου βαθμολογήσεις το γραπτό μου. Είναι εξαιρετικό. Ευχαριστώ. Φέρτε τα πελούα σου. Αφού παίρνεις μόνη της. Λοιπόν. Δοκίμα στην τάρτα. Τούτο. Να λεπτό. Δεν τα λέω στα καμαούλα όμως σήμερα. Όντως είναι ξάφα. Πολλά διαφορετική τάρτα από τις άλλες. Είναι πολλά ωραία. Είναι πάρα πολλά ωραία, αλλά είναι πάρα πολλά διαφορετική. Είναι διαφορετική. Εκαμέντη. Είναι θεσπέσια η τάρτα σου. Ευχαριστώ. Πραγματικά είναι πολλά διαφορετική που λες τις τάρτες που δοκίμασες τώρα. Διότι είναι τούτο το πράγμα. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί αρέσει και του Μενέλαου. Γλυτζούδα. Όχι, είναι πολλά γλυτζά. Α, ευτυχώς. Δεν θα σου πω μετά. Εντάξει. Το λοιπόν, το κοτόπουλο number one με το φυστικό βούτυρο είναι θεϊκό. Ευχαριστώ. Και με την ketchup. Λέει η κέτσαπ ότι είσαι μοναδική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα, εδώ θα είμαστε και την Πέμπτη. Δεν θα πω για το παγωτό σου. Το παγωτό είναι όπως είναι που φέρνει η χρυσό μου. Έτσι. Καμνητωμένα δύο κεράκια. Λοιπόν, θα τα πούμε την Πέμπτη. Έχεις πάλι έτσι φαγητά. Να σου κάνω μεξικάνικα την Πέμπτη, θα σου κάνω τάγκος. Τέλεια. Πάλι για Eurovision. Ναι. Κατάλαβα τι να περάσω αυτή την εβδομάδα. Καλό υπόλοιπο, Γαλάτια μου. Ευχαριστώ, επίσης. Καλό υπόλοιπο και σε όλους εσάς. Ραντεβού αύριο μαζί με τη Χρυσοχέρα, τη Χρυσοτηλέφου, 3:30. Γεια χαρά.